Κοντά μα σήμερα, όπω σα είχα ανακοινώσει, είναι ο αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγεία Νάξου, ο κύριο Κώστας Απιδόπουλος. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα σε σένα, Δανάη, και στου τηλεθεατές. τηλεθεατέ. Να είστε καλά. Στου ακροατέ, μάλλον. Ναι. Ε, βγαίνετε και στην τηλεόραση, να υποθέσω. Πιο πολύ, μάλλον. Όχι, όχι. <laughs> λοιπόν, κύριε Απιδόπουλε, πραγματικά θεωρείστε, ε, εκείνο ο διοικητή ο οποίος ε, πραγματικά έφερε πάρα πολύ επιστημονικό προσωπικό και ειδικότητε που δεν υπήρχαν για αρκετά χρόνια πριν. Βέβαια, θα πρέπει να πω εδώ ότι είχατε αρρωγό την κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ τότε, και Φυσικά. πριν λίγο καιρό δηλαδή, δεν είναι πολύ καιρός που άλλαξε η κυβέρνηση, ε, και δεν ξέρω αν είχε να κάνει αυτό με προσωπικές γνωριμίες με τους υπεύθυνους του τομέα υγείας στο κέντρο. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου Υγείας, ειδικά με το νοσοκομείο της Νάξου. Παρόλα αυτά έκανε τη διαφορά το νοσοκομείο της Νάξου. Να απαντήσω ότι δεν υπάρχει ειδικά στο Υπουργείο Υγείας για το νοσοκομείο της Νάξου. Είναι γενικό, γενική πολιτική κατεύθυνση η οποία ήταν σαφής και νομίζω ορατή από όλο τον κόσμο και νομίζω ότι στα περισσότερα νοσοκομεία της Ελλάδος έχει προσθεθεί δυναμικό, ε, γιατρικό κυρίως. Έχουν προσθεθεί μονάδε μεθ, θέσει μεθ, έχουν γίνει καινούριε μονάδε. Μονάδε εντατική θεραπεία. θεραπεία, μονάδε τεχνητού νεφρού, γίνονται τώρα, τελειώνουν στην Ικαρία, στην. Νομίζω και στη. Στα στο... κύθυρα, και στο Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη σε λίγε ναι, μέρε. Ναι. Και επειδή είπε κάτι για τα οικονομικά στοιχεία στην αρχή, ότι προφανώ όλα αυτά θέλουν προπολογισμό για να γίνουν mm -hmm. επικουρικοί, δηλαδή πληρώνονται από το νοσοκομείο. Ναι. Δεν πληρώνονται από την ε, γενική κυβέρνηση. Ε, από τον προπολογισμό ε, του απ τον προϋπολο... νοσοκομείου. Από τον προπολογισμό ναι. του νοσοκομείου φυσικά ο προπολογισμό. Ε, δεν είναι από την κυβέρνηση. Ναι. Ε, yeah. αλλά πρέπει να εξοικονομήσει και. Για να σου πω τώρα εκεί ότι yeah. από την κυβέρνηση, δηλαδή επειδή για του προπολογισμού, έχω μπροστά μου ένα πίνακα. Yeah. Το 2015 τα όρια των δαπανών mm -hmm. των νοσοκομείων, αυτά δηλαδή που μπορεί να διαχειριστεί ένα νοσοκομείο και yeah. η διοίκησή του, το 2015 ήταν 993.000 993, ευρώ. Για το νοσοκομείο Νάξου. Για το νοσοκομείο νάξου. το 2019 είναι 1951, δηλαδή είναι ένα εκατομμύριο πάνω. Είναι πλασιασμός Πάρα ε, πολύ ε, του προπολογισμού. Αυτό βέβαια δεν στο δίνουν από πριν. Είναι, είναι σταδιακά. Είναι 20... 32% την πρώτη χρονιά, 20% τη δεύτερη. Α, είναι ξεκάθαρο. Επίπεδο... Σταδιακά δίνεται αυτό. Σε επίπεδο τετραετία είναι αυτό. Στο επίπεδο τη τριετία, που τριετίας. είμαι εγώ. 15 ναι. προπολογισμό του 16 μέχρι τον προπολογισμό του... του 19. Μάλιστα. Αυτό δίνεται σταδιακά και δίνεται εφόσον υπάρχουν οι ανάγκε. Δηλαδή δεν του το δίνουν έτσι εφάπαξ. Ότι αν δεν τα χρειαστεί όλα, όλα δεν θα τα πάρει όλα. Δεν θα πάρει. Θα, θα πάρει εφόσον δείξει ότι έχει ναι. ανάγκε είτε στο προσωπικό είτε το προσωπικό που προσλαμβάναμε σιγά σιγά mm -hmm. αύξανε τι ανάγκε. Όταν έρχεται ένα καινούριο γιατρό, όταν φτιάχνει τη μονάδα τεχνητού νεφρού, αυξάνουν σίγουρα τι ανάγκε για προπολογισμό ναι. στο νοσοκομείο. Άρα, είχαμε τη βοήθεια. Ε, και την πρόθεση της κυβέρνησης, μας βοήθει, μάλλον όχι την πρόθεση, τη βοήθεια, την οικονομική βοήθεια, εφόσον δείξαμε έργο, και ήταν σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να βοηθήσει και βοήθησε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Είπε κάτι τώρα και για τους επικουρικούς, ότι δεν προσλαμβάνονται μόνοι. Μας ήρθε καινούριο ακτινολόγος, έρχεται καινούριο χειρουργός. Σε ναι, ενώ μέλες, σε, οφείς, σε ποσοστό σε σχέση ε, αλλά, με τις ανάγκες και τους επικουρικούς που υπάρχουν. Αλλά έτσι? και πάλι σε αυτό υπήρχε μια πρόθεση, έγινε ένας νόμος το 2016. 15. Ε, το παράλληλο πρόγραμμα, αν θυμάμαι, έτσι ονομαζόταν να το πω, δεν θυμάμαι ακριβώ τον το νόμο, την, τον αριθμό του, ήταν το, στο, με, στα πλαίσια του παράλληλου προγράμματος, δόθηκαν κάποια κίνητρα, μάλλον δόθηκε στους Δήμους η δυνατότητα <κυκυκυκ> να επιχορηγούν, να δίνουν δηλαδή κάποια επιδόματα στου, σε γιατρού ναι, ώστε δηλαδή να στελεχωθούν. Δηλαδή ο κόσμο, Δηλαδή ναι, 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 ο κόσμος, οι αξιώτε, φυσικά, ο Δήμος, ναι, αυτό ναι, είναι ναι, ναι, ο Δήμος. Ναι. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο. Πράγμα, το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποίησα σε συνεννόηση με τον τότε Δήμαρχο Νάξου, με τον Δή... και με το όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο Παψηνφί, δώσανε ένα επίδομα 400 ευρώ σε όλου του γιατρού mm. που θα έρθουν. Τότε είχαμε δύο επικουρικού γιατρού, τώρα έχουμε 12-13. Αυτό ήταν ένα σοβαρό κίνητρο για να έρθουν άνθρωποι Βέβαια. για τρία χρόνια, συν τα τρία χρόνια που υπήρχαν, σύνο πλασιασμός, Τη εμπειρία. Δηλαδή, κάποιο ε, τη προπηρεσία. Παίρνανε μόρια, μόρια διπλάσια από αυτά που θα έπαιρναν Μάλιστα. στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτά τα δύο, τρία μάλλον στοιχεία, η τριετία, ο διπλασιασμό των μορίων και φυσικά το επίδομα που ήταν αμέσω μια απόφαση που πήραμε σε συνεννόηση με τον Δήμα, Δήμαρχο, ναι. ε, ήτανε μπορούσαμε να καλύψουμε άμεσα κάποιε ανάγκε. Γιατί η πρόσληψη ενό μόνιμου γιατρού κάνει ένα-ενάμιση ένα, χρόνο, ίσω και. Οπότε μέχρι τα συμβούλια κρίσεων, ναι, οι ενστάσει, όλα πιο αυτά. Η ενώ εδώ έρχεται σε 15 μέρε. Δεν μπορεί να περιμένει να φέρει νεφρολόγο μετά από 1,5 χρόνο ή να φέρει. Θέλει να καλύψει πρώτα με κάποιου επικουρικού mm -hmm. και σιγά σιγά βγαίνουν οι θέσει. Τώρα ε, το... α πούμε, εμεί για το τεχνητό νεφρό. Είναι μόνιμο, εντάξει. Ο είναι μόνιμο εκεί. Ναι. Απλά είχαμε φέρει και μια επικουρική. Μία επικουρική... Θέλω να πω ότι με τους επικουρικούς καλύπτεις άμεσα τις ανάγκες, λύνεις αμέσως τα προβλήματα, mm -hmm. είναι ένα εργαλείο στα χέρια της κάθε διοίκησης του νοσοκομείου, αρκεί να θέλουν να έρχονται γιατροί εδώ και Σωστά. πώς μπορούν να έρθουν με τα κίνητρα που με τα κίνητρα. Να ρωτήσω κάτι που πάντα το έχω απορία, πάντα, από τότε δηλαδή που η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, πρώτη είναι η αλήθεια, επιχορήγησε και εκείνη από την πλευρά της ε, γιατρούς. Ε, Κυρίω βέβαια ήταν για αγροτικού γιατρού. Αγροτικού γιατρού επιχορήγηση. θέλω να ρωτήσω, ο, ε, ο, ο Δήμο Άξου και Μικρόν Κλάδο γνωρίζετε αν έχει λάβει από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μια τέτοια επιχορήγηση για κάποιον αγροτικό γιατρό που είναι είτε στη Σχοινούσα είτε σε ένα χωριό Παίρνουν εδώ. Όλα τα τέσσερα, νησιά, τα τέσσερα νησιά του Δήμου Νάξου και Μικρών, και, Μικρό και κυκλάδι, κυκλάδι, ναι. δηλαδή τα τέσσερα νησάκια μας ε, Η Κόρονος, η Κομιακή Παίρνουν ε, από φυσικά. την περιφέρεια Φυσικά, Μάλιστα. παίρνουν το επίδομα των 450 ευρώ ε, Αυτό όχι, όχι το παίρνουν από το κράτος Από το σαν άγονα, άγονα άγωνα, γιατρία για επίδομα της περιφέρειας Εμείς δεν το παίρνουμε κίνητρο. Παίρνουν κάποια άλλα νησιά ναι. Ε, δεν Επειδή και ακριβώς, εγώ είχα την εντύπωση ότι εδώ δεν έχει δοθεί. Σε εμά δεν έχει δοθεί. Είχε ναι. τελειώσει το κονδύλι, νομίζω, και δεν υπήρχε και κάποιο νησί. Παίρνουν όμω το επίδομα των 450 Μάλιστα. ευρώ ως, ε, από είναι την κυβέρνηση. Από την κεντρική κυβέρνηση, την κεντρική κυβέρνηση ναι. ε, Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ε, από την εμπειρία την μεγάλη που διαθέτει. Το οποίο και εκείνο νοκιά. ήταν μέσα στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος. Κατάλαβα, δηλαδή. ναι. Ε, από την εμπειρία που έχετε τώρα, μετά από αρκετά χρόνια και μάλιστα σε περίοδο κρίσης, γιατί διαχειριστήκατε πολύ δύσκολες περιόδους, είναι η αλήθεια, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ε, πιστεύετε ότι τώρα που όπως λέει και η κυβέρνηση και η τωρινή, το έλεγε και η προηγούμενη μετά τον Αύγουστο, ότι πάμε στην ανάπτυξη πάλι και ότι έλξαν τα μνημόνια και όλα αυτά, ότι θα είναι δύσκολο να έρθουν μόνιμοι γιατροί στα νησιά. Και δεν μιλώ μόνο τώρα για το Γενικό Νοσοκομείο Νάξου, μιλώ γενικότερα στα νησιά. Βλέπω νησιά που δεν μπορούν να έχουν γιατρούς, γιατί δεν επιθυμούν να πάνε σε κάποιο νησί, είτε γιατί σου λέει τι εξέλιξη θα έχω εκεί, είτε γιατί δεν υπάρχουν και ίσως οι απαραίτητες υποδομές σε όλα, υπάρχουν λόγοι για εκείνους. Ναι, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα για την περιφέρεια και ιδίω για τα νησιά, ναι. την περιφέρεια, την νησιωτική. Ναι. Χώρα. Η μονιμότητα των γιατρών σε δηλαδή, εμάς, που έχουμε σε πάρει εμείς πάρει τώρα, πρόβλημα. Ναι. ναι, είναι σε τι ειδικότητε. Από εκεί θα κρίνουμε και κατά πόσο νομίζω είναι ένα μέτρο σύγκριση. Έχω έναν πίνακα εδώ. Εμεί ναι. έχουμε. Εμείς, ε, ε... που όμω που όμως έγιναν τώρα, έτσι. Όλε τι θέσει μα. Ναι. Σχεδόν. Πόσες είναι συνολικά. Έχουμε 19 θέσει γιατρών. Είναι πάρα πολύ λίγε. Είναι λίγες. λίγε. Ναι. Από αυτέ οι θέσει. Ενώ κανονικά πώ θα έπρεπε να είναι, κυρία Πιδόπουλε. Αυτό που υπόβαση... Οι οργανικέ, δηλαδή. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό το που υποβάλαμε εμεί κάπου το Μάιο, το περάσαμε δουσού, το έχουμε υποβάλει. Ε, στο, στην υγειονομική περιφέρεια έχει εγκριθεί από την υγειονομική περιφέρεια έχει εγκριθεί από το κεντρικό συμβούλιο υγειονομικών περιφερειών το περίφημο και που είναι αυτό που δίνει την κατεύθυνση mm -hmm. και το οποίο πήγε στο. γιατί είναι μια διπυουργική απόφαση, δηλαδή συναρμόδια Υπουργείο. και οικονομικών υποθέσεων ναι, ναι, και υγεία. Ακριβώ και διοικητικέ μεταρρύθμισει. Mm -hmm. Έχει πάει στο Υπουργείο Υγεία, έπεσαν οι εκλογέ αμέσω μετά, δεν πρόλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση να προχωρήσει. να προχωρήσει. Αυτό το οργανόγραμμα, το οποίο ελπίζω να προχωρήσει mm -hmm. και με αυτήν την κυβέρνηση, ε, περιγράφει 29 θέσει γιατρών. 150 Συνολικά. Σύνολο, ναι, και 150 σύνολο θέσεων προσωπικού. Γενικότερα. Από, από 90, δηλαδή, κάπου τον Μάρτη πέρασε σε ένα νομοσχέδιο, πολυνομοσχέδιο για την υγεία. Πέρασε σε 150 ένα άρθρο, είναι και οι γιατροί. Ναι, όλοι ναι, μαζί. Όλοι. Πέρασε ένα άρθρο, το οποίο έγινε και με επιμονή δική μα και των βουλευτών της, των κυκλάδων, με τη βοήθεια των βουλευτών των κυκλάδων φυσικά το άρθρο 127 αν θυμάμαι καλά, το οποίο εμείς έλεγε ότι ο συντελεστής σε μικρά νοσοκομεία έως 30 κλίνες, όπως είμαστε εμείς, δηλαδή είναι και λίγο φωτογραφικό να το πω έτσι, ναι. αυξάνεται και γίνεται πέντε ήτανε τι εννοείται, συγγνώμη. Ήτανε μέχρι τώρα τρία. Ο συντελεστή σημαίνει οργανικέ. Ε, ah, κλίνες, κλίνε, κλίνε, 30 δηλαδή κλίνε το έχουμε εμεί. Ε, όχι, αναλογία είναι πολλαπλασιασμό. Κλίνε επί τρία μέχρι τώρα έβγαζε τρει, τρει, εννιά, ενενήντα. Θέσει όλε μαζί για τρόπο συλλεκτικού διοικητικού. Πήγε 150 με το συντελεστή 150, Άρα έγινε πρώτα, άλλαξε ένα παλιό άρθρο του νόμου το οποίο περιέγραφε αυτό το 3. Έλα, ναι. Έγινε πέντε μόνο για περιφερειακά νοσοκομεία μέχρι 30 κλίνες για μικρά νοσοκομεία. Μάλιστα ψηφίστηκε και από την αντιπολίτευση, από όλους ψηφίστηκε ε, τότε. Στη συνέχεια εμείς ε, έχοντας την εντολή από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια προχωρήσαμε στην ε, κατάρτιση. Μέσα από τη διοίκηση, όλε οι νοσηλευτικοί υπηρεσίε, ιατρική υπηρεσία, Για υπηρεσία με τη σύμφωνη γνώμη, δεν τα δικό μου δηλαδή, ε, δε, δε. κάναμε ναι. ένα, καιν, ένα καινούριο ναι. οργανόγραμμα, το οποίο περιγράφει 29 θέσει γιατρών και συνολικά 150, 150, 150 θέσει εργαζομένων. Υποβλήθηκε στη Δεύτερη Υγειονομική, εγκρίθηκε, και εγκρίθηκε από το και, και είναι στο Υπουργείο Υγεία και περιμένουμε να γίνει φεκ και ελπίζουμε να γίνει φεκ. Γιατί ακόμα και να προκηρύξουμε θέσει γιατρών, αυτή τη στιγμή θα έχουμε μία ή δύο θέσεις για τον οποίο, γιατί αυτή τη στιγμή έρχεται ένας, έχουμε τρεις θέσεις οι οποίες, έχουμε, οι οποίες είναι κενές, τέσσερις, οι οποίες α, ε, α, από τι τις τέσσερις οι τρεις είναι να πληρωθούν, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σε, να καλυφθούν, δηλαδή. Να, ναι, σε διαδικασία ε, κάλυψης και έρχεται σε λίγες μέρες ένας χειρουργός, ένα ε, ένας καρδιολόγος και ένας παθολόγος. Μάλιστα. Ε, οπότε περισσεύουν ουσιαστικά μία θέση παθολόγου. Και εγώ έχουμε άλλον όχι. Έχουμε άλλους δύο. Έχουμε έναν επικουρικό και έναν μόνιμο. Ε, οπότε. Θα περισσεύει μόνο μία θέση, αν καλυφθούν αυτέ οι θέσει και όλα πάνε καλά όπω πάνε. Δηλαδή, ο, 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 ο χειρουργό τον ξέρουμε, είναι και ένα αξιότιμο, έρχεται σε λίγε μέρε. Ε, θα μείνει μία θέση ουσιαστικά για να, για να πληρώσουμε, για να προκηρύξουμε. Μόνο τη θέση του μία θέση ορθοπαιδικού. Που έχουμε αυτή τη στιγμή τρει, έναν μόνιμο και δύο επικουρικού. Οπότε μπορεί και κάποιο να Δηλαδή, επικουρικός... θα έχουν καλυφθεί, εννοείται, ε... Όλο το οι 19 θέσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 γιατρού. Να από 15 που παρέλαβα mm. δηλαδή ναι. ε, μια αύξηση κάπου 60% ε βέβαια μεγάλη, αύξη, μεγάλη. Ε, και σε ειδικότητες εμένα αυτό με ενδιαφέρει και σε διαφορετικές πολύ. ειδικότητες και συν αυτούς που έρχονται τώρα τους τρει μόνιμου που είπαμε τι θέσει του χειρουργού, του καρδιολόγου και του παθολόγου, πάμε στι 30 ναι. θέσει. Δηλαδή διπλασιασμό ε, των γιατρών. Αλλά δεν θα έχουμε άλλε να προκηρύξουμε. Μάλιστα. Και επίση χρειάζονται και χρειάζεται, δηλαδή χρειάζεται μια θέση δεύτερου νεφρολόγου. Μια θέση δεύτερη... Αυτέ τι θέσει περιγράφουμε στο οργανόγραμμα. Στο πολύ ευχαρίστω το βρίσκεται από το διάβια ναι, του Όποιος νοσοκομείου. Να το δει. Κάπου το Μάιο, τέλη Μαου, νομίζω είχε βγει στο διάβια ή μπορώ να σα το στείλω κι εγώ Βεβαίως. και κάποια στιγμή θα το ανακοινώσω κι εγώ για να. Να, να γνωρίσουμε και να το οποίο τι κάνει ουσιαστικά. Έχουμε μία θέση παιδιάτρου. Βάζουμε και δεύτερη. Θα θέλουμε δεύτερη παιδιάτρου. Εννοείται. Πολύ... Για να καλύψουμε όλε τι εφημερίες Έχουμε μία θέση νευρολόγου. Τη κάνουμε δύο. Ναι. Ε, βάζουμε θέση γαστρεντερολόγου που είναι επικουρικό ο άνθρωπο κάνει τρομερή δουλειά. Να καλυφθεί και να την πάρει αυτή τη θέση ο γιατρός εφόσον που υπηρετεί, εφόσον το επιθυμεί, ναι. φυσικά. Και άλλε ειδικότητε που μάλιστα. προστίθονται. Ένα, δεν είναι κάτι τρομερό. Ένα να τελευταίο, ε, στο πρώτο μέρο αυτό τη συνομιλία μα, είναι αυτό το οποίο ε, κάποιοι ε, μάλιστα μου είπαν γιατί δεν το ψάχνετε, γιατί δεν ρωτάτε. Έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τη διαχείριση του προπολογισμού από την προηγούμενη στη σημερινή κυβέρνηση. Τι Γίνεται εννοεί. με άλλο τρόπο από το νοσοκομείο εννοώ. Ε, η διαχείριση του προπολογισμού είναι στα χέρια του διοικητή και του διοικητικού συμβουλίου. Να εξοικονομήσει πόρου. Δεν με... έχει αλλάξει κάτι λοιπόν. Όπω ήταν, αλλάξει. είναι. Όπω ήταν, απλά έχει. Άλλο το όριο το δαπανών μα από ένα εκατομμύριο σχεδόν πήγε στα δύο. Ένα 900, ναι. Μάλιστα. Άρα όλα καλά όσον αφορά. Δεν έχετε κάποιο θέμα δηλαδή με το ζήτημα του προπολογισμού. Και τη διαχείρισή του πάντα, λέω έτσι. Γιατί Έχουμε δεν αυτόνομο προπολογισμό. Γιατί εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση ότι, ότι είμαστε, είμαστε διασυνδεμένοι σύρο, και, ναι. και τέτοια. Ε, είμαστε αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με δικό μα προπολογισμό. Απλά είμαστε διασυνδεόμενο μόνο στο διοικητικό συμβούλιο. Μάλιστα. Μάλιστα ε, Και έχουμε αυ κοινό δυσόδια. Δηλαδή. Αυτό από ό,τι ξέρω, και παρόλο που υπάρχουν βέβαια πολλέ φωνέ που λένε ότι πρέπει να αποσυνδεθεί και ότι κα κακό είχε συνδεθεί παλαιότερα και δεν το ήθελε γενικότερα η τοπική κοινωνία, όντω. Ε, ξέρω, γιατί είχα φιλοξενήσει και τη συνάδελφό σα, τη δικήτρια, την κυρία Μπουραντά, μαζί ήσασταν mm -hmm. εδώ, ε, ότι είχατε μια αγαστή συνεργασία. Δεν υπήρχαν προβλήματα, έτσι έχουμε δεν είναι. Ακόμα, είναι. Πιστεύετε όμω ότι αυτό. Ε, αυτή η διασύνδεση έστω και διοικητική που είναι μπορεί κάποια στιγμή να προκύψουν προβλήματα ε, κατά, από την εμπειρία σας πάντα δηλαδή είναι σημαντικό να γίνει αποσύνδεση να το πω έτσι με μία λέξη Κοιτάξτε, αυτό που θα βοηθήσει αν γίνει, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πενταμελές ε, διοικητικό συμβούλιο, το έχω πει πολλές φορές το οποίο είμαστε, είναι τέσσερις από τη ΣΥΡΟ και, και εγώ, ένας ναξιώτης καλό θα ήταν να είναι πέντε το πενταμελέ διοικητικό συμβούλιο να είχε πέντε ναξιώτε να οι οποίοι θα βοηθούσαν, θα ξέρανε καλύτερα την κατάσταση ε, δε, δε, την ναι. κατάσταση στην άκου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό. Ότι πρέπει ε, να ψηθεί λοιπόν η, το διοικητικό συμβούλιο Να, Όχι αφορά... να γίνει το ίδιο, το ίδιο απλά να, είναι, να αποσυνδεθεί ουσιαστικά για να έχουμε αυτόνομο διοικητικό Μάλιστα. συμβούλιο στην άκου. Αυτό θα βοηθήσει. Εγώ δεν πηγαίνω στη ΣΥΡΟ, τα κάνω μέσω Skype ναι. τα, αυτού, τα θα... διοικητικά συμβούλια γιατί θεμιτό, δεν γίνεται να πηγαίνω κάθε 10 μέρε στη Σύρο και να μένω, ναι. και να μένω εκεί. Ναι. Αυτό είναι που ουσιαστικά βοηθάει. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε οτιδήποτε άλλο, ό,τι και αν γράφετε, είναι ψευδέ. Δηλαδή, ούτε μα τρώει προπολογισμό, ούτε. Είναι αυτόνομο. Αν δείτε κιόλα την αύξηση του προπολογισμού τη Σύρου, δεν είναι 100% όπω είναι ο δικό μα. Είναι κάπου στο. 30-40% η αύξηση του προβλήματο. Παρόλο που είναι και μεγαλύτερο. Παρόλο που είναι και μεγαλύτερο, και πολύ με πολύ, με πολύ μεγαλύτερε ναι. ανάγκε ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση στο νοσοκομείο τη Νάκου και γι' αυτό αυξήθηκε ο προπολογισμό. Διπλασιάστηκε ο προπολογισμό. Γι' αυτό για να μην λέμε ότι η Σύρο μα παίρνει χρήματα ή μα κάνει είναι, ή είναι η ελέγχη τα πράγματα. Τίποτα <συμίξε> δεν ελέγχει. Έχουμε πάρει περισσότερα χρήματα εμεί από ότι η ειναι η τα πραγματα τιποτα δεν ελεγχει εχουμε παρει περισσοτερα χρηματα εμει απο οτι η συρο ε, αναλογικά πάντα. Μάλιστα. Κύριε Απιδόπουλε, μικρή διακοπή και επαναρχόμαστε. Εκατέρωθεν με <συμίξε> τη Δανάη Μαύρου. Γιατί κάθε <συμίξε> νόμισμα <συμίξε> <συμίξε> έχει δύο όψει. Επανερχόμαστε κυρίε και κύριοι και συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα πιστεύω συζήτησή μα με τον αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγεία ΝΑΚ, τον κύριο Κώστα Πιδόπουλο, που είναι εδώ ζωντανά κοντά μα στον Aegean Voice. Κύριε Απιδόπουλε, λέγαμε λοιπόν ότι 150 είναι οι θέσει που έχουν ζητηθεί στην ουσία βάσει του νέου οργανογράμματος που έχετε στείλει εδώ και αρκετό διάστημα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τώρα αν θα εγκριθούν έτσι, θα γίνουν ε, κάποιες ίσως αλλαγές, μειώσεις. Ε, εφόσον ο συντελεστής που σας είπα είναι 5 και πολλαπλασιάζεται με τις κλίνες είναι και γίνεται okay. 150, νομίζω ότι είναι οκ. Okay. Το θέμα είναι πρόθεση της κυβέρνησης γι αυτό λέω. και βέβαια... Ε, να πω ότι έχει προκηρυχτεί σήμερα, έχουν οι θέσει των αναπληρωτών δικητών και αναπληρωτών δικητών για όλη τη χώρα. Έχετε μπορεί... υποβάλει παρέτηση. Διοικητής... Όχι, δεν υποβάλλω παρέτηση, δεν είναι Θα, θα λήξει η Απλά... θητεία σα. Έχει έτσι? λήξει η θητεία μου από τον Αύγουστο, είμαι σε παράταση θητεία μέχρι να έρθουν οι καινούργιοι διοικητέ. Το θέμα είναι αν θα βάλω ή όχι, θα κάνω έτσι ξανά. Μας... Δεν θα κάνω έτσι. ξανά, θέλω να το πω στον κόσμο. Δεν θα, βάλω... δεν θα κάνω αίτηση για να, για να... να είστε και πάλι διοικητή. Για να είμαι και ναι. πάλι, για ανανέωση, να το πω έτσι, ναι. τη θητεία μου. Άρα. Για ποιο λόγο έχετε πάρει αυτή την απόφαση; Για διάφορους λόγους. Ένας σημαντικός λόγος είναι. Ότι είναι, είναι πολιτικοί οι λόγοι. Ξέρετε ότι. Μάλιστα. Ε, Θεωρείτε ότι δεν θα έχετε καλή ότι... συνεργασία με αυτήν την κυβέρνηση. Δηλαδή. Δεν την ξέρω την συνεργασία που θα έχω και δεν θέλω να το παίξω αυτό το πράγμα τη συνεργασία. Ένα δεύτερο λόγο είναι ότι θεωρώ κάποιε τέτοιε θέσει ευθύνη ότι τα τρία χρόνια, όπω είναι τα συμβόλαια που υπογράφει ναι. αυτέ τι θέσει, είναι αρκετά για να προσφέρεις κάτι. Αρχίζεις μετά και, και γίνεσαι ίσως ε, καθεστώς, βαριέσαι εσύ ο ίδιος, σε βαριούνται και τους βαριέσαι ε, και νομίζω ότι είναι ένα, ένας καλός χρόνος για να λήξει τη θεία σου να έρθει ένας καινούριος άνθρωπος με, και, με, με όρεξη, με καινούριε ιδέες και σε αυτόν θα πέσει ε, αν θέλει, μπορεί να αλλάξει αυτέ τι 29 θέσει που είναι των, να, γιατρών, λέτε. των γιατρών ή τον, να, να, αλλάξει το οργανόγραμμα και να το κάνει σύμφωνα. Θεωρώ ότι βέβαια δεν είναι δικιά μου ιδέα το, ναι, το νέο είναι οργανόγραμμα. απόρρια συνεργασία με τα τμήματα. Απόρρια συνεργασία τα... όλων των τμήματων. Ναι. Ε, οπότε νομίζω ότι μπορεί να πατήσει εκεί πάνω και όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο καλύτερα. Οπότε λέτε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων, έτσι δεν είναι. Ναι, από χθε. Υπάρχει ενδιαφέρον, έχετε Βε, παρακολουθήσει. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν Όχι. Είναι, αυτά πηγαίνουν κατευθείαν στο Υπουργείο Υγείας. Ναι. Είναι απόφαση του Υπουργού Υγείας το ποιον θα βάλει. Δεν είναι αναρτή. Αναρτηταία αυτά, δηλαδή δεν αναρτώνται. Ε, Μόνο η προκήρυξη είναι αναρρτηταία. Ναι. Ε, από και πέρα τα ονόματα, φυσικά όχι ο κατάλογο, δεν ξέρω. Ναι. Ε, να ρωτήσω λοιπόν, είπατε ότι είναι πρωτίστω πολιτική απόφαση το κατανοούμε. Ε, και να πω και την αλήθεια, το σέβομαι κιόλα εγώ αυτό, γιατί είστε καθαρό ε, πάρα πολύ και με τον κόσμο και με τον εαυτό σα πάνω απ' όλα. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, επειδή πολλά ακούγονται και έχουν ακουστεί αρκετά όσον αφορά τα, το ενδιαφέρον για την πλήρωση αυτή τη θέση, ε, εύχομαι να μην έχει περιπέτειε. Εγώ το λέω τώρα, είναι δικό μου σχόλιο, δεν αφορά εσά προ Θεού, σε εμπλέκω. Να μην έχει λοιπόν περιπέτειε ε, αυτή η. η το θέμα της διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου ε, και τι να πω τώρα, εσωκομματικές διενέξεις γιατί αυτά τα οποία ακούγονται και τα έχει ακούσει πια αρκετό κόσμος δεν είναι και ότι καλύτερο, μιλάμε για το χώρο της υγείας και όλα πρέπει να γίνονται απλά και μόνο, όλοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν, έτσι δεν είναι η κυρία Πιδόπουλε να αφαιθούν όλοι οι ελεύθεροι να καταθέσουν την αίτησή τους και από εκεί και πέρα δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και πολιτικές πυροές και σκοπιμότητες όταν ανακηρύσσονται, πάλι σχόλιο δικό μου αυτό, δεν σας αφορά, αλλά οπωσδήποτε θεωρώ ότι το αρμόδιο υπουργό που δίνει και το τελικό OK, έτσι δεν είναι, δεν από εκεί αφιστά. ορίζονται οι διοικητές, ε, πρώτα απ' όλα με ρημνά για την αξιοσύνη Αυτού του ανθρώπου, τον οποίο θα επιλέξει για κάθε νοσοκομείο. Εγώ εύχομαι να είναι άξιος ο άνθρωπος ναι. που θα αναλάβει τη θέση μου. Αυτό που δεσμεύομαι είναι ότι θα κάτσω εννοείται μέχρι την τελευταία μέρα, μέχρι που θα αναλάβει ο καινούριο διοικητή, Θα παρατείνω και το χρόνο και να κάποιες δε μέρες δε να τον ενημερώσω, mm -hmm. να του πω όλα τα προβλήματα, τους στόχους, τα σχέδια που έχουμε και είναι mm -hmm. ενεξελίξη. Mm -hmm. mm -hmm. Θεσμεύομαι σε αυτό όλο το, τον κόσμο ότι θα το κάνω για όσο καιρό χρειαστεί και όσο θέλει ο διοικητή να είμαι δίπλα του να τον ενημερώσω για κάθε τι και για κάθε κρεμότητα που έχει το νοσοκομείο. Μάλιστα. μάλιστα. Άρα λοιπόν, βέβαια καθυστερούν αυτά. Ε, κοιτάξτε, ε, δεν κάπου... το βλέπω πριν τον καινούριο χρόνο είναι 15 μέρε υποβολή ναι. των υποψηφίων. Υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχει αξιολόγηση κάπου άλλε 15 μέρε. Να υποθέσω εστάσεις. εγώ να βγει το φεκ τέλο πάντων. Κάπου στον 1,5-1,5 μήνα. Κάτι τέτοιο, ναι. τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω Βέβαια ακριβώς. αυτή η κυβέρνηση τρέχει είναι η αλήθεια και δεν αποκλείεται να είναι και νωρίτερα να ανακοινωθούν έτσι τα ονόματα. Εγώ σας είπα όπως και να έχει, θα είμαι δίπλα στο Ωραία. διοικητή για όσο καιρό χρειαστεί να πάρει όλη την ενημέρωση που χρειάζεται. Ναι. Ε, θέλω, εσείς βέβαια θα επανέλθετε να υποθέσετε το επαγγελμά σα. Είστε μηχανικό. είμαι μηχανικό. Το έχω επιθυμήσει λίγο να το πω έτσι <ΣΣ2> <ΣΣ2> το <ΣΣ2> <ΣΣ2> επάγγελμά μου και εγώ. Να πούμε εδώ και κάτι που νομίζω είναι χρήσιμο να ακουστεί και με τη φημολογία που, στην οποία αναφέρθηκα πριν όσον αφορά το ενδιαφέρον για το νοσοκομείο Νάξου, από πλευρά δηλαδή υποψηφίων διοικητών, ε, ότι δεν μπορεί να ασκεί έτσι δεν είναι. Άλλο επάγγελμα, όποιο αναλάβει. Είναι πλήρου και αποκλειστική απασχόληση. Και εγώ έκλεισα τα βιβλία μου στην εφορία. Και θα τα ξανανοίξω. Τώρα, μόλι αποδεσμεύεσαι. Γιατί δεν μπορεί να κάνει ούτε άλλη δουλειά. Ε, και καλά, και φυσικά είναι, είναι 24 ώρου. Ε, βέβαια. Ένα διοικητή πρέπει να είναι εκεί συνέχεια. Μάλιστα. Ε, για πείτε μα, ε, όσον αφορά όλα αυτά που ακούστηκαν ε, για ελλείψει, για ε, ζητήματα χρηματοδότηση, για τη λειτουργία του τεχνητού νεφρού, βαίνουν όλα καλώ. Δηλαδή, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Γιατί. Και από πλευράς του, ε, του συλλόγου του ε, αχ γιατί το ξεχνάω, στήριξης του νοσοκομείου, του Ιδρύματος, του Ιδρύματος. Του Ιδρύματος σας ευχαριστώ, ε, υπήρξε έτσι μια επιστολή ότι υπάρχουν προβλήματα. Ε, τώρα είναι όλα εντάξει, δηλαδή οι νοσηλεύτριες οι οποίες υπάρχουν εκεί, ε, Αμείβονται κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, να σα πω τι γίνεται. Ε, ο, τεχ, η μονάδα τεχνητού νεφρού πάει θαυμάσια. Ε, ξεκίνησε από 5-6 άτομα. Είχατε δώσει δυλά, και δυλά κάποια στοιχεία και είναι πράγματι. Τώρα είναι σημαντικά. κάπου στα 24-25 άτομα, δηλαδή είμαστε η ίδια με τη μονάδα τη ΣΥΡΟΥ. Έχουμε τον ίδιο αριθμό ασθενών με τη μονάδα τη ΣΥΡΟΥ, η οποία είναι μια μονάδα 25 χρόνια, mm -hmm. αν θυμάμαι mm -hmm. καλά, που, mm -hmm. που λειτουργεί. Mm -hmm. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη μονάδα τέχνη του νεφρού ε, όσον αφορά το προσωπικό. Αυτό που έγινε ήταν: υπήρχαν ε, ε, δύο, δύο νοσηλεύτριε, η μία ήταν πολύ έμπειρη και τη χρειαζόμασταν στην αρχή, η οποία. Ε, πληρώθηκε από το Ίδρυμα Στήριξης μέσω της ΕΑΣ, της, ΕΑ, της ναι. Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ε, αυ, για κάποιους λόγους αυτή η χρηματοδότηση σταμάτησε. σταμάτησε ε, το Ίδρυμα Στήριξη για κάποιου μήνε ε, χρηματοδότησε μόνο, μόνο του αυτέ τι δύο κοπέλε. Είχε και αυτό προβλήματα οικονομικά. Ναι, δεν μπορούσε. Στη συνέχεια. Και εκεί ναι. και εκεί ε, και με τη βοήθεια να το πω κιόλα γιατί ο άνθρωπο βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, με βέβαια, προσωπική παρέμβαση του κυρίου Νίκου μανιού του πρώην βουλευτή του, του νομού κυκλάδων. Ναι. Έγινε μια παρέμβαση τον ίδιο τον Μαρτίνο. Ε, είναι ο άνθρωπο ο είναι ο, ο, ο οποίο κάνει και τη δωρεά τη, του, του, αξονικού τομογράφου που μα έρχεται από το Σκλειπί. Είναι μια δωρεά που είχε κάνει δηλαδή. Και στο γι' αυτό σκλυπίδιο. θέλω να ρωτήσω Και πράγματα. ο άνθρωπο προσφέρθηκε και έδωσε 21.000 και λύθηκε στο Ίδρυμα Στήριξη και λύθηκε το πρόβλημα τη χρηματοδότηση των δύο νοσηλευτών. Για ένα χρόνο, υποθέτω. Για μέχρι το τέλο του χρόνου. Ναι. Τη μία κοπέλα λίγη σύμβαση αυτέ τι ημέρε, η άλλη έχει ένα ακόμα χρόνο σύμβαση και νομίζω ότι θα μείνει μία κοπέλα Τελικά. που έχει κανένα χρόνο σύμβαση. Αλλά θέλω να πω ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Μπορούμε και εκπαιδεύουμε εμεί οι ίδιοι μες στο νοσοκομείο πλέον Λε προσωπικό νοσηλεύτριε. Έχουμε πάρει κάποιε νοσηλεύτριε μέσα από τους πίνακες του πίνακε του επικουρικού προσωπικού. Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει μία κοπέλα η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι στη μονάδα τεχνητού νεφρού. Το καλοκαίρι κάλυπτε ανάγκε στα τμήμα επιγόντων ναι. περιστατικών. Η οποία αν χρειαστεί ανάγκη μπορούμε τώρα έτσι κι αλλιώ πέφτει η κίνηση στο νοσοκομείο και στα και μπορεί να Ξαναπάει να πάει στο στη μονάδα τεχνιτού. Υπάρχει νεφρού. λύση λοιπόν. Υπάρχουν λύσεις. Παρ όλα υπάρχει... αυτά όμως καλό είναι να υπάρξουν και λύσεις ε, 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 ε... Πώ να τελικέ, δηλαδή να έχει τις δύο ειδικέ νοσηλεύτριε που χρειάζεται το τεχνητό νεφρό. Αυτό θα γίνει, σας είπα, αν εγκριθεί ο οργανισμό. Βγει προκήρυξη για θέσεις νοσηλευτών, εκεί μπορεί να μπει ειδικό όρο ώστε να είναι εκπαιδευμένοι να είναι ειδικευμένοι στη μονάδα τεχνητού νεφρού, να έχουν προπηρεσία κάποια χρόνια, αναλόγω αυτό του Υπουργείου. Και οι ΔΥΠΕ να έχουν ειδίκευση σε μονάδε τεχνητού νεφρού, οπότε. Μπορούν να έρθουν οι ειδικευμένε κοπέλε και οι ίδιε φυσικά που θα κάνουν τα χαρτιά του. Και η μία είναι πολύ έμπειρη και θα έχει και προπήρρηση και έχει πάρα πολλέ πιθανότητε, και οι ίδιοι μάλλον έχουν πάρα πολλέ πιθανότητε να πάρουν μάλιστα, τη θέση. Βέβαια. Αρκεί να προκηρυχτούν οι θέσει και να αλλάξει ο οργανισμό. Γιατί, αν και τώρα να βγαίναν θέσει, αν δεν έχουμε ε, οργανισμό, βέβαια, άμα έχουμε δεν... μία-δύο θέσει νοσηλευτών να, να καλύψετε. Να μάλιστα. Μόνο. Ε, γιατί σα είπα ότι θα σα ρωτήσω. Για τον Αξονικό Μάλιστα Φιλοξενούσα τις προάλλες Τον κύριο Γιάννη Βλασερό Τον καρδιολόγο mm -hmm. Ο οποίος είπε ότι ναι μεν Πολύ θετική αυτή η δωρεά Προς Θεού και χρήσιμη Αλλά ότι είναι ένα παλαιότερο αξονικό. Λάθο κάνει, δεν έχει καταλάβει. Και ότι δεν ε, μπορεί να κάνει ε, τι τομέ που απαιτούνται. Το είπε αυτό ο κύριο Βλασερό ναι. εδώ. Δεν το ήξερα, δεν το άκουσα για να το να τον ενημερώσω. Και, και, εγώ τον ίδιο είναι ένα ναι. αξονικό. Ε, μοντέλο του 2018 τοποθετήθηκε τον Αύγουστο του 2018 πέρσι δηλαδή το καλοκαίρι στο Ασκληπείο της Βούλας είναι τη Siemens 16 τομών είναι αυτό αυτοί οι αξονικοί που αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ο ίδιο μπήκε στη Σαντορίνη, ε, αυτόν τον 16 τομών έχει η Σύρο. Είναι δηλαδή ένα υπερσύγχρονο. Ε, γιατί ε, το Ασκληπείο λοιπόν το, το δωρή, γιατί, γιατί, γιατί. Ε. Το Ασκληπείο είναι ένα νοσοκομείο με, πολλέ πολλές απαιτήσει. Ε, μέσω μια ε, σύμβαση που έχει γίνει με την περιφέρεια Αττικής και με την, από την κυρία Δούρου, Μπήκανε κάπου 25 αξονικοί τομογράφοι, χορηγήθηκαν από την ε, περιφέρεια ε, Α, Αττικής. Α, ήταν χορηγία της περιφέρειας. Όχι, 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 όχι. μπαίνουν καινούργοι Α, αξονικοί. οποτε Οπότε παίρνει έναν τομών το ασκληπείο το της Βούλας, το οποίο για εμάς εδώ να το πω είναι Υπερβολικό, θα ε, έλεγα. Υπερβολικό. Κανείς. Ε, ναι. Όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία τη χώρα, δεν ξέρω ακόμα και το υποκράτιο που δούλευε ο κ. Βλασερός. νομίζω και αυτό 16 έχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, νομίζω και αυτό γίνεται αντιπαραγωγικό. Και η διαφορά για να καταλάβει ο κόσμο. Ε, είναι οι τομέ τώρα, δεν είμαι και εγώ ειδικό για να σα πω πόσο θα αναλυτικό είναι. Η απεικόνηση, είναι. Αλλά αρκεί να σα πω ότι υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν μονοτομικό ή δύο τομών ή τεσσάρων τομών ακόμα σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα επειδή έψαξαν να. Ε, Ξέροντα ότι αλλάζουν οι αξονικοί σε όλη την Ελλάδα, ναι. έτσι ξεκίνησε, έψαξα να βρω μεταχειρισμένο από διάφορα άλλα νοσοκομεία και μου δίνανε δύο-τεσσάρων τομών. Α, ε, το οποίο θεωρούσαμε ότι δεν θα έχει προβλήματα, δεν είναι σύγχρονο και παίρνουμε ένα πραγματικά νομίζω κάνει μεγάλο λάθο. Προφανώ δεν ενημερώθηκε σωστά ο μήπως, κ. Λασερός. Ε, Μήπω εκείνο, ε, ε, επειδή ίσω σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, όπω λέτε τώρα για παράδειγμα, θα πάρει 64 τομών ο, ο, το Ασκληπίο. Το Ασκληπίο, κοιτάξτε, κάνει ορθοπεδίο. Όπω ναι. εννοούσε συγκρίνε κάτι τέτοιο. Ε, νομίζω σα λέω ότι, ότι όλα είναι... τα περιφερειακά νοσοκομεία τη χώρα. Η, η Καρία, Άρα, λοιπόν... η Σαντορίνη έβαλε τον ίδιο ακριβώ αξονικό, ο οποίο είναι πολύ ευχαριστημένοι mm -hmm. όλο το προσωπικό Και του Και αν θέλουν προ θεού περαιτέρω. Προφανώ νομίζω ότι είναι δύο τεσσάρων τομών, το οποίο ναι. πραγματικά είναι παλιάκή, αλλά μιλάμε τώρα για μοντέλο του 2018. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, φίλοι ακροατέ, είναι σύγχρονο ο αξονικό τομογράφο. Τώρα το ερώτημα είναι: Είπατε, από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Αν δεν κάνω λάθο, κάτι τέτοιο άκουσα ότι είπατε. Έχει ξεκινήσει. Ε, κοιτάξτε, να δείτε. Είναι στη διαδικασία έχει γίνει η αίθουσα. Αν έρθετε να το επισκεφτείτε, πάρα πολύ ωραία. Είναι η παλιά αίθουσα των ΤΕπ το το περιστατικών στο παλιό νοσοκομείο. Α, είναι στο παλιό, ναι. Το οποίο σταγαζόταν τώρα μέχρι, μέχρι την ανακαίνιση του, πριν την ανακαίνιση του, το γαστρολογικό μα γιατρείο, το οποίο μεταφέρθηκε. Ε, και έχει γίνει το οικοδομικό. Είναι έτοιμο το οικοδομικό. Τη Δευτέρα, που μας έχει 23 του μηνό, αν δεν κάνω λάθος, Ναι, ναι. Ε, έρχεται, γιατί θυμάμαι το mail που μου έστειλανε, έρχεται η Siemens για να εγκαταστήσει τον αξονικό. Μάλιστα. Θέλει δύο-τρει μέρες να τον εγκαταστήσει και περίπου μία εβδομάδα ακόμα για να εκπαιδεύσει το προσωπικό. Του χειριστέ δηλαδή, για να του εκπαιδεύσει πάνω στο, σε αυτό το μοντέλο του αξονικού. Ε, άρα δηλαδή πάμε προ το τέλο του Σεπτέμβρη ναι. και μετά. Ε, θέλουμε μια-δύο μέρε έρχεται ο ακτινοφυσικό μετράει τα επίπεδα τη ραδιοενέργεια που εκπέμπονται για να μην εκπέμπονται. Γιατί δεν είναι γύρω-γύρω. Δεν πρέπει να βγαίνουν mm. γιατί έχουμε και σχολεία. και, κάνουμε... και εκκλησία Α... και. Όχι λοιπόν. έτσι κι αλλιώ και για του ίδιου εργαζόμενου. Δεν το συζητάμε. Έρχεται ε, ο ακτινοφυσικό για να κάνει την, ε, τη μελέτη του. Αυτή την παραδίδουμε στο... στην Επιτροπή Ατομική Ενέργεια ναι. για να έχουμε την αδειοδότηση. Πιστεύω δηλαδή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Να έχουμε την αδειοδότηση από την Επιτροπή Ατομική Ανέργεια και μετά μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία. Να ρωτήσω τώρα, είπατε να εκπαιδευτούν οι χειριστέ. Υπάρχουν ειδικοί χειριστέ που θα ναι. εκπαιδευτούν. Ναι. Υπάρχουν στο νοσοκομείο. Στην ουσία τι είναι δηλαδή, είναι, τι ειδικότερα. Είναι τεχνική εκπαίδευση, ραδιολογία, ακτινολογία Α, Έχουμε εμεί δηλαδή. Έχουμε, εμείς δηλαδή, έχουμε έξι, έξι, έξι ανθρώπου. Εκεί είναι αυτοί που χειρίζονται και, τα και το. Τα ακτινολογικά τώρα. Τα ακτινολογικά και, και το, αυτοί, το μαστογράφο. Για του υπέρηχου. Ναι. Και το μαστογράφο. Μάλιστα. Όχι του υπέρηχου το κάνει ο γιατρό, μόνο δεν χρειάζεται εκεί ναι. βοηθό. Είναι. Χειρίζονται τον ακτινολογικό μηχάνημα και τον ψηφιακό μας που οποίος... θυμάμαι που το λες πολύ καιρό εσύ ότι πρέπει εγώ να το, δουλέψεις. Εγώ και το, νομίζω ότι είναι. το λέω σχεδόν από όταν αναλάβατε. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα θυμάμαι ότι δεν είχατε είχα, είχα είχα ενοχληθεί γιατί σας έπιασα εδώ έτσι όπως το λέμε πολύ λαϊκά <laughs> από ένα για μένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είχαμε και παλιότερα έτσι. Ε, Μα το γράφω. Εντάξει, παλαιότερου τύπου τότε. Ε, στη συνέχεια εξελίχθηκαν και δόθηκε ο κ. Είναι ο και δωρεά να το πω. Βεβαίω, πείτε το. Είναι τη κυρία Μπολιατζόγκλου. Και πάλι. Ε, και πάλι. Ε, ναι. Να το πούμε και είναι που είναι σημαντική η ναι, προσφορά. Ναι. Η γυναίκα δεν είναι ζωή. Ναι, το ξέρω. Έχει το πριν, ξέρω. Από λίγο λοιπόν, καιρό, αλλά... η οποία μόλι πληροφορήθηκε ότι πάλι ως, ε, ο προηγούμενο πήρε καινούριο και είναι. πάρα πολλά οι γυναίκε, αλλά δυστυχώ δεν λειτουργούσε κυρία Πιδόπουλε για χρόνια. Και ήταν λογικό να σας λέω τότε και το θυμάμαι σαν τώρα ότι είναι δυνατόν το 50% του πληθυσμού και μάλιστα με προληπτική ιατρική επιβεβλημένη πια από το Υπουργείο να μην λειτουργεί. Δεν λειτουργήσε ποτέ. Τέλο καλό, όλα καλά. Όλα καλά. Αναδανά, ναι. Ναι. Και αυτό σα και μάλιστα ναι. να Ξέρεις κάτι, πιο καμιά φορά σύγχρονο... είχαμε τρει τέτοιου ε, Ραδιολόγου ακτινολογία, ε, δεν προλαβαίναν όλα να τα κάνουν. Ο γιατρό, ε, κάποια στιγμή έφυγε και ο γιατρό μα, ο ακτινολόγο. Είχαμε έλλειψη γιατρού για 8-9 μήνε, μέχρι να έρθει ο καινούριο, δεν υπήρχαν οι συνθήκε και αμέσω προσπαθήσαμε, πήραμε μια καινούρια κοπέλα. Όπω σα είπα, ότι απαραίτητο ε, για μένα είναι και ειδικότερη. Πήραμε μια καινούρια χειρίστρια, η οποία άντρες. ήταν έτοιμη, ναι. έτοιμη, εκπαιδευμένη στο μαστογράφο και ήρθε έτοιμο και ο γιατρό που ήρθε το παιδί του καινούργιου και είναι εξαιρετικό. Mm -hmm. Και αμέσω μόλι βρήκαμε τι συνθήκε. Λειτουργήσε. Το... Λειτουργήσε. Λειτουργήσε. Είναι θετικό. Και γίνονται πάρα πολλέ μαστογραφίε. Συνδυάζονται βέβαια. με τον υπέρηχο μαζί και πάει πάρα πολύ καλά αυτό Ουρολόγο. το Επιμένω και σε αυτό Ουρολόγος, τώρα. Ο Ουρολόγο, κοιτάξτε, δεν υπάρχει το θέση λέω, στον οργανισμό. Γιατί ξέρετε οργανισμό. ότι και εδώ έχουμε πρόληψη έτσι, υποχρεωτική για του άντρε ναι, πλέον. Να και το... είναι και πολύ σημαντικό. Το χρειάζομαι και εγώ για προσωπικά θέματα. Έτσι, Ο καρκίνο του το... προστάτη θερίζει. Τη ουροδόχου κήτη. Τη ουροδόχου, βεβαίω. Ε, κοιτάξτε, δεν υπάρχει θέση στον οργανισμό για να πούμε ότι προκυρήσουμε δεν έτσι. Δεν το, το βάλαμε πρέ... αυτό. Το βάλαμε. Στο καινούριο οργανόγραμμα. καινούριο Φυσικά υπάρχει θέση του ορολόγου και του οριλά. Αλλά πρέπει να βρούμε επικουρικό. Έκανα προσπάθειες ναι. να βρω ουρολόγο επικουρικό, δεν έχουν ευοδοθεί. Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε και για ουρολόγο φυσικά, αλλά ψάχνουμε κυρίως για ακτινολόγο δεύτερο, για να μπορέσουμε να... γιατί ένας άνθρωπος όπως καταλαβαίνετε... Ε, που... δεν μπορεί να είναι, βέβαια. ...να είναι παντού. Γιατί ο ακτινολόγος ε... έχει και πήγοντα που μπορεί να, να είναι τη Έχει πήγοντα, έχει επερίχους, έχει ακτινολογικό, Α, έχει το, εγώ, το εγώ, μαστογράφο. Γιατί ακούμε τελευταία και αρκετά ζητήματα στη, σε διάφορα κέντρα υγεία, βέβαια σε άλλε περιοχέ. Ε, έχουμε πληρότητα, γνωρίζετε. Ναι, 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 φυσικά και γνωρίζω. Ναι. Να σα πω κάτι. Όταν ανέλαβα το 2016, είχαμε έξι διασώστε. Ε, για να βγαίνουν οι βάρδιε, χρειάζονται. Πάνω από 10, 11, 12 ναι. διασώσεις για να βγαίνει κυκλικά το ωράριο όλη αυτή τη Επί στιγμή. 24 όρου βάσος, Επί μιλάτε. 24 ώρου βάσεως μιλάτε. Ναι. Επί 24 ώρου βάσεως εννοείται. Ναι. Ε, από εδώ και 1,5 χρόνο, από πέρυσι, τα, μετά τα Χριστούγεννα, έχουμε 11 διασώστες. 10 αυτή τη στιγμή και βγαίνουν πλη... το καλοκαίρι, έρχονται Πώς και οι χρειάζονται, μου είπατε όμω. Πάνω από 10 Πάνω για να από δέκα. Είμαστε στο καλυμμένες... όριο το θετικό. Ε, αυτό. Θέλουμε ναι, να έχουμε ναι. καλυμμένε όλε οι βάρδιε μα. Δεν μπορούμε να έχουμε δεύτερο στενοφόνο, να έχουμε άλλου 10 εννοείται. Αλλά είμαστε... Ένα στενοφόρο στη Βάρδια Ένα στενοφόρο και κάποιε στιγμέ επειδή έχουν έρθει και κάποιοι τώρα Έχω δει να έρχονται... τρέχουν από το ένα περιστατικό στο άλλο. Το έχω δει με τα Έ... μάτια. Κάποιε μέρε έχουμε δύο επειδή έρχονται τώρα κάποιοι mm. το καλοκαίρι. Έκτακτη. Ναι, έκτακτη. Αλλά είμαστε καλυμμένοι με το ΕΚΑΒ. Και ελπίζω να μείνει όπω έχει, γιατί είναι η πρώτη φορά, να το πω έτσι, εδώ και δύο χρόνια περίπου, που είναι καλυμμένος όλες οι φορές. Ποτέ και άλλοτε στην άξο, Πρόνος, ποτέ άλλοτε δεν ήταν καλυμμένες οι Να, να πάμε μια-δυο ερωτήσει πολύ πιο σύντομα. Mm -hmm. ε, τι γίνεται με αυτό που είχε υποσχεθεί πραγματικά ε, ο αρμόδιος του ΕΚΑΒ όταν είχε επισκεφθεί. κύριο Καρακατσανόπουλο. Ε, όταν πρώην. είχε επισκεφθεί. πρώην τώρα, ναι, βέβαια, δεν είναι ο ίδιο. Ε, για ένα στενοφόρο στην Ορεινή Νάξο. Έχει πάει αυτό. Έχει πάει. Τι γίνεται, πείτε μου, Πώ λειτουργεί. Λειτουργεί από ό,τι ξέρω με λειτουργεί Έτσι. Λειτουργεί με εθελοντέ. Ναι. <χω> ναι ε... Ε, Πώ όμω θα προχωρήσει έτσι, Μου φαίνεται ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και η τυπική διαδικασία. Δηλαδή, ε, δεν ξέρω, εδώ έχουμε βάλει, έχουμε υπολογίσει ότι θα θέλαμε και ένα-δύο παραπάνω για εκεί. Εκαβίτε, διασώστε. Κοιτάξτε, δεν είναι με στον οργανισμό του νοσοκομείου. Το ΕΚΑΒ είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία. Αλλά το, το, αν το αν ΕΚΑΒ το ίδιο έχει καινούριο πρόεδρο. Έχει, θα, υπάρχουν σχέδια που συγχωνεύεται μαζί με το ΕΚΕΠΗ. Είναι το Εθνικό Κέντρο ε, ε, Υπηρεσιών Υγεία, τέλο πάντων. Ε, ναι. το, και δεν ξέρω, είναι στην αρμοδιότητα πλέον του νέου του ΕΚΑΒ. Αν θέλει να έχει. εγώ ε, 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 θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν μπορεί να βρει 10 ή 11 καινούριου ή ε, μία έστω βάρια ή δύο ε, τρεις. ναι, έστω ένα ακόμη που Αυτή να είναι Αυτή τη στιγμή, όπω είπατε, λειτουργεί εθελοντικά. Ναι. έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι ναι. κάτοικοι του χωριού. Τη Κορώνου. Της Κορώνου. Ε, δεν έχω περισσότερα νέα σε αυτό. Με αφορά περισσότερο, να το πω έτσι, το νοσοκομείο. Ήθελα να έχω οπωσδήποτε καλυμμένε τι τις βάρδιε ε, του ενό ναι. νοσοκομιακού. Που είναι πολύ σοβαρό το να παίρνει τηλέφωνο. Γιατί είχα πολλά προβλήματα κι εγώ. Με παίρνα βράδυ τηλέφωνο από χωριά, κάτοικοι και δεν μπορούσαν... Καταλαβαίνετε, είναι σαν να παίρνει στην αστυνομία τηλέφωνο για λέει δεν έχω στην νοσοστήριο. Είναι πολύ σοβαρό. Πόσο συνηθισμένο είναι αυτό. Είναι, Πάρα πολύ σα πληροφορώ. Πολύ σοβαρό. Τι σχέσεις και με την πολύ αγαστή συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Καρακατσανόπουλο, την τρομερή του προσπάθεια, λοιπόν, κάναμε. Λοιπόν, και κλείνω με τα πλωτά μεταφορικά που είχε υποσχεθεί ο κύριο Πολάκη. Ε, νομίζω κάπου εδώ τα είχε προσδιορίσει. Είναι διορίσει. στη διαδικασία, νομίζω, τη ολοκλήρωση. Δεν, της δεν, ολοκλήρωσης, έχουν, έρθει όμως δεν έχουν έρθει ακόμα, θα το μαθαίνετε φυσικά. Ναι. Είναι στη διαδικασία τη ολοκλήρωση, νομίζω. Τη διαγωνιστική δύναμη. Δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι και να μην τα έχουμε με τη νέα ε, κοιτάξτε, κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ενώ, δηλαδή συνέχεια του κράτου. να κράτους. ξεκινήσει από την αρχή πάλι, γιατί έχω δει κάποια πράγματα και τα ξεκινούν από την αρχή. Ε, αυτό ήταν πολύ προχωρημένη ναι. η διαδικασία. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούν κιόλα να, να το σταματήσουν. Θα ήταν καλό σε λίγο να τα βλέπαμε να εγκαθίστανται. Και το ένα, ω γνωστόν, κυρίε και κύριοι, θα είναι στην άξο, έτσι δεν είναι. Το ένα θα είναι στην άξο και το άλλο θα, θα είναι στα και σε στη... κάποια. Και, άλλο... και στην Κό, νομίζω. Λέω ναι, και. Μισή Αυτό και που θα είναι αμυγό νοσοκομιακό mm. του ΕΚΑΒ είναι αυτό τη ΝΑΞΟΥ. Θα είναι και ειδικά διαμορφωμένο ώστε να παίρνει ασθενεί για να mm. κάνει διακομίδε. Κυρίω η Σύρο για να παίρνει ή από τα νησιά τα μικρά mm. προ εδώ ή από εδώ προ τη Σύρο. Νομίζω ότι. Δεν πρέπει να το σταματήσουν, είναι πολύ σημαντικό, όπως και δεν πρέπει να γίνει εννοείται κανένα βήμα προς τα πίσω και Όλοι νομίζω το θέλουν αυτό όσον αφορά το ΕΚΑΒ τη ναι, με, Το οποίο ε, τη και εκεί θέλει αλλαγέ, κύριε Βέρα. Τον Τη ΣΥΡΟΥ. Δεν μπορεί να πάει να προσγειωθεί στα μικρά νησιά. Ναι. Είναι Έχει... φοβερό. Μα και... γι' αυτό πιο. Δεν ήταν για ένα. Γι' αυτό θέμα είναι αυτό. το πλωτό για να ναι. εξυπηρετεί δηλαδή όλα. Δηλαδή, όταν το πληροφορήθηκα αυτό. Τι μπορείς να καταλάβω. Σε αυτό δεν φταίει είτε... το ΕΚΑΠ. Τώρα φταίει αλλά... τα ελικοδρόμια. Δεν... Όχι μόνο αυτό. Είναι και το ότι δεν μπορούσαν παρά να πάρουν από την ε, αεροπορία, υποθέτω, είναι αυτό το ελικόπτερο και είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, είναι, δηλαδή, είναι δύο ελικόπτερες της αεροπορίας τα ναι. Τα οποία στρατού, διατέθηκαν στην ουσία. Τα μουσία. οποία διαθέθηκαν. διατέθηκαν. Δεν είναι ειδικά. Δεν ξόδεψε δηλαδή το κράτος ένα προϋπολογισμό. Τα διαμόρφωσε. Για τα τα διαμόρφωσε. Έτσι κι αλλιώς, πάντα θα τα πετάει η ο στρατό, αυτά δηλαδή. Εννοείται, ναι. Όπω παλιότερα τα είχαν παραδώσει, αν θυμάστε, ναι. σε ιδιώτε. Νομίζω μια Ιταλική εταιρεία έπεσε ένα ελικόπτερο στο... κάποια στιγμή και τα ξαναπήρε ο στρατό. Άρα, αυτό όμω είναι, είναι, έχει να κάνει και με τα υλικοδρόμια. Ναι. Δηλαδή, με το φωτισμό των υλικοδρόμων είναι μια γενικότερη. έτσι... Ναι. Και δεν είναι, δεν ισχύει για παντού, για κάποια υλικοδρόμια Για κάποια που ναι. Αλλά είναι τα μικρά νησιά που έχουν και πρόβλημα, γιατί έχουν έναν αγροτικό γιατρό και αν τον έχουν. Εκεί είδατε, θα συνδράμει το σκάφο που μπορεί λέω, να φέρει διάρτη, κάποιον ναι. στο μεγάλο ολοδρόμιο τη ΝΑΤΣ, να τον παραλάβει, να να τον παραλάβει ναι. το ελικόπτερο και να τον πάει όπου, όπου χρειάζεται. Κύριε Απιδόπουλε, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Θέλω επίσης να πω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη πράγματι καταβάλατε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση του νοσοκομείου επιθετίας σας και νομίζω ότι αυτό σας το αναγνωρίζει όλη η αξιακή κοινωνία. Γελάω όπως βλέπεις και ευχαριστώ. Ναι. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό να φεύγει δηλαδή ένας διοικητής με αυτά τα εύσημα και μόνο που είναι τα πιο σημαντικά. Από εκεί και πέρα, μακάρι ο επόμενος να έχει την ίδια επιτυχημένη πορεία προσόφελος της δημόσιας υγείας και των τοπικών κοινωνιών μας. Ε, σας εύχομαι οτιδήποτε στη συνέχεια κάνετε να έχει την ίδια επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μου παραχωρήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Δανάη, για τα καλά σου λόγια. Μεταφέρεις και λόγια και άλλων. ελπίζω να είναι έτσι. όπως βλέπεις, χαμογέλασα για τα καλά λόγια που μου είπες. Και εγώ εύχομαι, και όχι μόνο εύχομαι, θα είμαι δίπλα στον διοικητή, για να, στον νέο διοικητή εννοώ, για να καταφέρουμε... Να κάνουμε και τα επόμενα βήματα στο νοσοκομείο. Είμαστε κοντά στο να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Mm -hmm. Έχει αναβαθμιστεί το νοσοκομείο. Και πιστεύω να είναι ένα άξιο άνθρωπο για να το πάει ο επόμενο στόχο να είναι η λειτουργία των χειρουργείων, με ό,τι απαιτείται βέβαια. Φυσικά, έτσι. φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, σα ευχαριστώ και, και, εγώ. και πάλι, κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστώ και εσά όλου και όλε. Μαζί και πάλι αύριο στι 11. Να είστε καλά.